Τις δύο σχολές στο Πανεπιστήμιο της Κορίνθου επισκέφτηκε σήμερα η Κάμερα του Ηλέκτρα για να μάθει ποια είναι η άποψη των νέων ανθρώπων γύρω από το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Η πλειοψηφία των φοιτητών συμφωνεί με την νομοθετική ρύθμιση, αν και σε ορισμένους αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για το ηλικιακό όριο των 15 ετών. Το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου ψηφίζεται σήμερα. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό, συμφωνείς ή διαφωνείς? Δεν ξέρω ακριβώς. Βασικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι σωστό και λάθος. Και από τη στιγμή που η ταυτότητα του καθενός είναι κάτι τελείως υποκειμενικό, ο καθένας πρέπει να κάνει τις δικές του επιλογές. Απλώς πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος για κάτι τέτοιο. Συμφωνώ, γιατί εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που ο καθένας δεν υπάρχει ρατσισμός και τέτοια, και είναι κάτι που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα όπως ακριβώς επιθυμούν. Είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Είναι δικαίωμα του καθενός το τι θα επιλέξει, και ο κάθε άνθρωπος είναι αποδεδειμένο με βάση τη βιολογία ότι κάποιοι είναι γεννημένοι και είναι για αλλαγή φύλου γενετικά. Απλά θεωρώ ότι ίσως τα 15 είναι νεαρή ηλικία για να το αποφασίσουν. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαστε χώρα που δεχόμαστε εύκολα πράγματα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε και να το δεχτούμε. Είμαι κάθετη, διαφωνώ. Δεν μπορώ να πιστέψω πως άμα 16 χρονών έχει την πλήρη νοημοσύνη να πει ότι θέλω να αλλάξω και να γίνω από γυναίκα άντρας και από κορίτσι το αντίθετο. Είμαι κάθετη απλά. Άρα διαφωνείς με την ηλικία συγκεκριμένα που έχουν ορίσει ή γενικά με το όλο σχέδιο? Με το όλο σχέδιο διαφωνώ, γιατί μου αρέσει η διαφορετικότητα. Δεν μπορώ δηλαδή να πω να του επιβάλλω κάτι. Διαφωνώ κάθετα με την ηλικία. 16 χρόνια παιδί δεν μπορεί να έχει πλήρη οριμότητα στις σκέψεις του και τις πράξεις του. Δεν συμφωνώ καθόλου, διαφωνώ, γιατί αυτά δεν ισχύουν εδώ πέρα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται. Είμαστε στην Ελλάδα. Πάμε να βγάλουν τώρα να είμαστε άθεοι και τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή αυτά. Αυτό έχω να πω.